Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν κύριε Φίλη, τι μπορεί να συνιστά αυτή η αναγνώριση γενοκτονίας? Υπάρχει ένα μούδιασμα και στην Τουρκία, πρέπει να πω. Πολύ βασικό. Συνιστά μια αλλαγή πρώτον και κύριον στο πώς η μεγαλύτερη δυτική δύναμη στον πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουν την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία πλέον στα μάτια των Αμερικανών, γιατί δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί. Πρέπει να πούμε ότι πολλές χώρες έτσι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αλλά πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαβαίνουν ότι έχει ειδικό βάρος. Μπαίνει λοιπόν σε μια λίστα καθόλου διόλου ζηλευτή των κρατών τα οποία έχουν προχωρήσει σε τέτοιου τύπου στρατηγικές γενοκτονίας λαών τους, έτσι, πολιτών τους, ομάδων, γκρουπ κτλ. Αυτό είναι το, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ τεράστιο χτύπημα στο πρεστίζ της Τουρκίας, ειδικά έτσι όπως αυτοί οι Τούρκοι τα τελευταία 100 χρόνια προσπαθούν να το χτίσουν αναφορικά με το τι έχουν προσφέρει στον πολιτισμό της ανθρωπότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Σε πρακτικό επίπεδο, το πρώτο που θα έχουμε να κάνουμε, να γνωρίζουμε, είναι ότι επειδή οι Αρμένοι είναι από αυτούς τους λαούς οι οποίοι κρατάνε στα αρχεία τα κοιτάπια τους και τα συμβόλαιά τους, από τη στιγμή λοιπόν που εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ απλά θα προσφύγουν όπως ήδη έχουν κάνει πάρα πολλοί, αλλά τα δικαστήρια δεν έβγαζαν απόφαση διότι είχε και πολιτική χρειά το ζήτημα, θα προσφύγουν για τεράστιες αποζημιώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν μπροστά σε ποιο τσουνάμι αναμένεται να βρεθεί το τουρκικό κράτος αναφορικά με δυνητικές ή πραγματικές αποζημιώσεις και απαιτήσεις απογόνων των Αρμενίων, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λέτε ξεμπλοκάρει μια ιστορία και δικαστικά που θα πάει πολύ μακριά τη βαλίτσα πια, βέβαια, και οικονομικά βέβαια, και πολιτικά. Θέλω να πω ότι εκεί καταλαβαίνετε, επειδή θα είναι και Αρμένοι οι οποίοι θα είναι Αμερικανοί πολίτες, δεν μπορεί η Αμερικανική κυβέρνηση να το αφήσει αυτό το θέμα να το προσπερνάει απέναντι με τους Τούρκους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή όταν θα έχεις 100.000 ας πούμε Αρμένιδες, αρμενικής καταγωγής Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι θα υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων κατά του τουρκικού κράτους, τι θα κάνουν οι Αμερικανοί? Θα πηγαίνουν και θα τους λένε ότι περιμένετε, δεν συμβαίνει τίποτα? Είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε οικονομικό και δικαστικό, στο δικαστικό επίπεδο. Από εκεί πλέον και ύστερα πάμε στο γεωπολιτικό, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί τα πράγματα επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά, φίλε Γιώργος, αυτή είναι αυτά που λέμε στις εκπομπές τα τελευταία χρόνια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσανε πλέον να ξεμπερδέψουν με τον Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν αποφασίσει μαζί με τους Ρώσους να κοντίνουν, να το πω έτσι, την Τουρκία. Προσέξτε, προσέχω πολύ τα λόγια που λέω. Δεν θα πω ότι είναι συνεννοημένοι μάλλον, αλλά θα πω ότι καταλαβαίνουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί τι σημαίνει ανεξέλεγκτη η Τουρκία στην περιοχή. Είτε είναι με τη Ρωσία, είτε είναι με την Αμερική. Άρα, παράδειγμα, αυτό το οποίο υπόθηκε με τη λέξη Κωνσταντινούπολη. Δεν ήταν τυχαίο. Πραγματικά θα σηκώθηκε η τρίχα των Τούρκων. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό είναι συνδυασμένο. Πρώτον και κύριον, τυπικά και διπλωματικά οι Αμερικανοί θα σου πούνε, αριστοτεχνική δήλωση, θα σου πούνε ότι Κωνσταντινούπολη λέγονταν η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό πρέπει, φίλοι, να το ξέρουν. Δεν λεγόταν Ιστάμπουλ. Το Ιστάμπουλ είναι κάτι, λεγότανε πάση περιπτώσει, αλλά ήταν ανεπίσημο. Το επίσημη πρωτεύουσα ήταν Κωνσταντινούπολη, η οποία ονομάστηκε επισήμως Ιστάμπουλ από τη δεκαετία του 1930, νομίζω. Λοιπόν, άρα εκεί οι Αμερικανοί δεν μπορεί να τους πει κάποιος γιατί το είπαν Κωνσταντινούπολη, αλλά επειδή καταλαβαίνετε ότι εδώ μπαίνει ο γεωπολιτικός παράγοντας μαζί με τον ιστορικό και καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με τις ισορροπίες, αυτό θα πρέπει, φίλοι, να το συνδυάσουν με τη δήλωση της Ρωσίδας πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας, δεν θυμάμαι τώρα πιανού οργανισμού ήταν, αλλά τους είπε: εσείς γιατί μιλάτε για την Κρυμαία? Θα θέλετε εμείς να αρχίσουμε να μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη? Η Ζαχάροβα το είπε, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν η Ζαχάροβα, ήταν εκπρόσωπος του ρωσικού κράτους, το είπε, μια καλή κυρία. Λοιπόν, αυτό πια η σημασία του τι είναι? Η σημασία του είναι ότι και για τους Αμερικανούς και για τους Ρώσους, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λειτουργεί η Τουρκία, τίθεται ένα αμφιβόλο
η νομιμοποίηση του ελέγχου της περιοχής των στενών από την Τουρκία και της Κωνσταντινούπολης. Αυτό τους κάνει αυτή τη στιγμή και τους υπενθυμίζουν. Και είναι τρομερό ότι τους το υπενθυμίζουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί ταυτοχρόνως. Εδώ λοιπόν φαίνεται όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό, φίλε Γιώργο Σαχίνη, ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί πλέον. Έχει χρεοκοπήσει αυτή η πολιτική που ακολούθησε και η Τουρκία δεν μπορεί να παίζει, να παίζει σαν να είναι Γαλλία ή Αγγλία με τις υπερδυνάμεις. Και μόλις θα καταρρεύσουν οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων, όπως συνέβη αυτή τη στιγμή, και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις πλέον μεταξύ των ΗΠΑ και τις επίσημες, έτσι, και της Ρωσίας, έχουν αποχωρήσει πρέσβευτες, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, αν δεν κάνω λάθος, στον ψυχρό πόλεμο. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θα τα βρει πολύ, πολύ σκούρα. Λέει κάτι, εγώ το είπα εισαγωγικά, δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, λέει κάτι από την άλλη και για τον ελληνισμό που πληθυσμιακά είναι μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι η αρμενική παροικία, η οποία ήταν και διασπασμένη για λόγους θρησκευτικούς και κοινωνικούς, εκτός όμως από το θέμα της γενοκτονίας. Σε αυτό, ό,τι διαφορά και να είχαν, τη βάζαν πίσω ή κάτω και πηγαίναν σαν μπάλα. Χρόνια. Άργησαν, το πέτυχαν. Λέει κάτι για μας αυτό. Το πέτυχαν λόγω των γεωπολιτικών περιστάσεων. Και εδώ καταλαβαίνουμε για ακόμα μία φορά τη σημασία της γεωπολιτικής, ακόμα και στην έννοια του διεθνούς δικαίου. Σαφώς, κύριε Φίλη, αλλά δεν το άφηναν και ποτέ. Είτε ήταν στα πάνω τους, είτε ήταν στα κάτω τους, ήταν διαρκώς όλοι. Όλοι ήταν μια μπάλα σε αυτό. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι με μια καινούργια και νέα δύναμη να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, δηλαδή των παραλίων της Ιωνίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας, αλλά και της Ανατολικής Θράκης, και φυσικά να βοηθήσουμε και τους αδελφούς Ασσύριους να προχωρήσουν και αυτή τη δικιά τους θεματολογία αναφορικά με το ζήτημα, έτσι ώστε να καταδείξουμε αυτό που έλεγε ο Τζον Χόρτον, όπου όπου πατάει το πόδι Τούρκου δεν φυτρώνει χορτάρι μετά. Και γιατί πρέπει να το καταδείξουμε αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή απέναντί μας έχουμε κάποιον ο οποίος θέλει να διαλύσει την κρατική μας υπόσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η αλαζονία, η επιθετικότητα, η αμετροέπεια πρέπει να απαντηθεί με το ίδιο ακριβώς νόμισμα. Όχι με αλαζονία εννοώ και αμετροέπεια, η επιθετικότητα εννοώ ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω και όλα μας τα όπλα, όπως οι Αρμένοι κάνανε και προσπαθήσανε. Γιατί οι Αρμένοι πληρώνουν, και αυτό πρέπει να το. Αν μιλήσετε με Αρμένιους, θα το ξέρετε, κύριε Σαχίνη μου. Πληρώνουν αυτό που κάνανε δυστυχώς για αυτούς και για μας το Μεσαίωνα. Όπου δεν βοηθήσανε το Βυζάντιο τότε, όταν μπαίναν οι πρώτοι Σελτζούκοι και οι πρώτες φυλές των Τούρκων στη Μικρά Ασία, να χτυπηθεί. Γιατί, όπως είπατε, και επειδή μιλήσατε για θρησκευτικότητα, υπήρχε τότε μια μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και του δόγματος του Αρμένικου. Μάλιστα. Που είναι ξεκάθαρο. Αλλά επειδή έχω συζητήσει με Αρμένιδες, είναι πολύ εντυπωσιακό που αναγάγουν την αρχή των βασάνων τους αναφορικά με το τι έχει συμβεί τους τελευταίους αιώνες στις περιοχές τις οποίες διαβιούν από την εποχή του Μάτζικερ. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Θέλω στο χρόνο μας απομένει να πάμε στο άλλο θέμα. Κοιτάξτε, ναι, την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε, προς το τέλος είχατε πετάξει μια έκφραση που σε πολλούς φάνηκε ασύνδετη. Είχατε πει τότε ότι φοβάμαι ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις στις έρευνες των υδρογονανθράκων. Κρατήστε το αυτό. Στο καπάκι, ναι, ήρθε η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Σαουδική Αραβία, όπου εκεί στο Arab News στη συνέντευξη είπε τα όσα είπε, είναι γνωστά, τα έχουμε αναλύσει από εδώ. Ναι, ναι. Έρχεται τώρα μία συνέντευξη κοινή του κυρίου Σκρέκα με τον Αμερικανό πρέσβη, τον κύριο Πάιατ, όπου καλή η πράσινη ενέργεια, καλό το φυσικό αέριο και οι υδρογονάνθρακες από τους αγωγούς που έρχονται στην Ελλάδα για το δικό μας κουβέντα. Και έρχεται ένα άρθρο το οποίο συνυπογράφεται εσείς, κύριε Φίλη, σήμερα, yeah, μαζί με κάποιους που μου επιτρέψετε, μπορεί να φανεί αδόκιμος όρος, από τα ιερά τέρατα στο χώρο τον ενεργειακό, το συνυπογράφεται μαζί με τον κύριο Κονοφάγο, μαζί με τον κύριο Μπασιά,
μαζί με τον κύριο Λουκογιαννάκη που ήταν και στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ήταν πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΗ, τον κύριο Γρηγορίου, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Πετρέλων, και εσείς. Και τι μας λέτε. Και την κυρία Φωκιανού. Θα το πω, κυρία τελευταία. Φωκιανού. Τελευταία. Και επίσης μία γυναίκα η οποία ξέρει την ιστορία των Δρογοναθράκων από την εποχή του Πρίνου, όσο ελάχιστη, την κυρία Τερέζα Φωκιανού. Τι μας λέτε όλοι μαζί, ότι εδώ λυπούμαστε, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Αλλάζουν τα πάντα στη χώρα στο όνομα της πράσινης ενέργειας και μάλλον παρατάμε τη δυνατότητα, που έχει πει και ο Φόσκολος, να δούμε τις δικές μας δυνατότητες στο φυσικό αέριο που είναι καλό και φθηνό. Αρχικώς μιλάμε, όταν το είπα αυτό, γιατί όντως έχετε απόλυτο δίκιο, την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ πλέκαμε το εγκόμιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για το αυτονόητο το οποίο είπε ο κύριος Νέντια στην Τουρκία, όντως είπα το συγκεκριμένο. Οφείλω να πω ότι δεν είχα πληροφόρηση τι θα έλεγε ο κύριος Δένγιας. Είχα όμως πολύ καλή πληροφόρηση για το τι θα γίνει με τα ΕΛΠΑΒ που ήταν έτοιμα να αποχωρήσουν από περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Και επειδή το γνώριζα και επειδή ήξερα ότι θα γίνει, αλλά επειδή ήξερα γιατί θα γίνει, καταλαβαίνετε ότι εγώ αυτό που είπα ήταν ότι κοιτάξτε ότι θα έχουμε ιστορία πολύ σύντομα. Λοιπόν, πριν ο Αλέκτορ Λαλίση 3, ήρθε η επική αυτή δήλωση του κυρίου Δένγια. Λοιπόν, κοιτάξτε, φαντάζομαι το έχετε συζητήσει και με τον κύριο Φόσκολο και με τον κύριο Μπασιά. Εγώ θα το πάρω από διεθνολογικής απόψεως και λογικής μάλλον, όχι μόνο επιστημονικής. Το α και το μέγα για την ύπαρξη κάποιου κράτους, κύριε Σαχίνη, είναι η ενεργειακή του ανεξαρτησία. Εμείς κάθε χρόνο δίνουμε τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια, δανειζόμαστε για να δώσουμε 10 δισεκατομμύρια για να εισαγάγουμε υδρογονάθρακες. Κανείς, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, μα κανείς δεν έχει πει ότι οι ΑΠΕ δεν είναι καλές και δεν πρέπει να γίνουν. Προφανώς πρέπει να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ίδια διατάραξη του οικοσυστήματος, γιατί όποιος θα ξέρει και όποιος θα ασχοληθεί θα καταλάβει και ποια ζητήματα ανακύπτουν για το οικοσύστημα, έτσι, για την πανίδα κυρίως των περιοχών, έτσι. Και από εκεί και ύστερα, το α και το μέγα ενός κράτους είναι η οικονομική του ευρωστία και ενεργειακή του ανεξαρτησία. Η Τουρκία κάνει όλα αυτά που κάνει για να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία. Η Κίνα κάνει όλα αυτά που κάνει για να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία. Και εμείς, το μόνο που έχουμε, το λιγνίτι, ο οποίος δεν είμαι ο ειδικός επιστήμονας, αλλά επειδή συγχροτίζομαι με τέτοιους επιστήμονες, έχω μάθει. Τους ακούω δηλαδή στο συγκεκριμένο θέμα. Ο λιγνίτης χρησιμοποιείται σε νέες τεχνολογίες. Θα πάρετε τους κυρίους και την κυρία να σας τα εξηγήσουν ακόμα καλύτερα από μένα, με λεπτομέρεια το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, για ποιο λόγο το μόνο πλέον ορυκτό το οποίο έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, και εν πάση περιπτώσει διάολε, δεν είμαστε ούτε η Ινδία, ούτε η Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το να, όπου διαχέουμε στον αέρα διοξίδιο του άνθρακα, να χάσουμε το μόνο ορυκτό το οποίο παράγουμε στη χώρα μας για να το χρησιμοποιήσουμε για ενέργεια. Και ταυτοχρόνως, okay, να το χάσουμε, ρε αδερφέ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι. Δηλαδή θα αντικαταστήσουμε και το μόνο το οποίο έχουμε ενεργειακή εξαρτησία, ενώ μειωμένη ενεργειακή εξάρτηση, αυτό εννοώ, έτσι. Ναι, ναι. Με οτιδήποτε το οποίο θα είναι εισαγόμενο. Ποιος σας έχει πει όλοι αυτοί, αφήνω τα τρολάκια, τα διάφορα το τι λένε. Πείτε μου εσείς έναν επιστήμονα, ο οποίος θα σας πει ότι μπορεί μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδος να επικεντρώσει την ενεργειακή της πολιτική σε ΑΠΕ μόνο. Να σας πει ένας όμως, να σας το πει εν υπογράφος και με το όνομά του. Λοιπόν, δεύτερο. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που κάνουμε είναι με τα βαΐων και κλάδων θα γίνουμε εισαγωγής ενέργειας στο 100% πλέον. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, 80% θα γίνουμε στο 100% και θα λέμε ότι κάνουμε πράσινη ανάπτυξη. Δεύτερον, ουδής μπορεί να πει ότι δεν κινδυνεύουμε με το εξής βασικό. Τα αφήνω λοιπόν την ενεργειακή εξαρτησία. Αποφασίζουμε λοιπόν με το έτσι θέλω ότι θα είμαστε μονίμως και αενάως ενεργειακώς εξαρτημένοι. Έχει δει ένας χριστιανός ή άθεος ή δεν ξέρω τι ένα χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου? Έχετε δει τον ένα χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου όπου όλοι σκάβουνε γύρω? Όλοι. Μα όλοι.
Μα όλοι, εμείς είμαστε οι έξυπνοι δηλαδή. Και όλοι οι άλλοι είναι, να μην το πω, όπως θα το έλεγε ο κάθε Έλληνας, που δεν σκάβουμε. Οι άλλοι ξέρουν, δεν ξέρουν κάτι και ξέρουμε εμείς. Και εμείς ποιους ακούμε για να κάνουμε αυτό το πράγμα στην πατρίδα μας. Τρίτον, όταν εμείς δεν θα σκάψουμε, το ξέρετε τι θα γίνει νομοτελειακά. Και γράψτε το αυτό που λέμε τώρα, γιατί θα τα ακούσουμε σε 6 μήνες. Όταν θα αρχίσει η ιστορία με την Τουρκία για το να τα βρούμε κτλ., θα αρχίσουν να λένε, αφού φυσικό αέριο δεν θα σκάψουμε να βγάλουμε. Γιατί ρε αδερφέ να μην πάει το παλιάμπελο να τους δώσουμε λίγο ΑΟΣ για να ησυχάσουμε στους Τούρκους. Αυτό που το λέω είναι διεθνολογικό. Δεν είναι ούτε ενεργειακό ούτε τίποτα. Είναι γεωπολιτικό. Είναι η απόλυτη λογική, παύλα, παράλογη συνεπαγωγή επιχειρήματος ότι εμάς είμαστε υπεράνω. Και επειδή έχουμε λύσει όλα μας τα οικονομικά προβλήματα, αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε όπως η Σουηδία. Να φτιάξουμε δηλαδή πράσινα πεζοδρόμια. Λοιπόν, καλό είναι και αυτό. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ. Ουδής θα πει, ή τουλάχιστον για μένα μιλάω, έτσι αφού μαζί εσείς μου κάνετε τιμή σε μένα, ότι είμαστε κατά τον ΑΠΕ. Ουδής μπορεί να πει ότι δεν μπορούμε να εισαγάγουμε και φυσικό αέριο ή να γίνει η χώρα κόμβος φυσικό αέριο. Εγώ είμαι από τους πρώτους που εδώ και 10 από τους πρώτους. Ενώ από τότε που βγήκε στην επιφάνεια πάρα πολύ η συζήτηση αυτή στη δημόσια σφαίρα, που λέω ότι πρέπει να γίνουμε κόμβος φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν να έρθει και το EastMed, εάν και εφόσον γίνει, και τα LNG πάνω στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Και πώς να έρθει, άμα δηλώνεις τέτοια, εσύ έχεις την άξη των EastMed στον αέρα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Σοβαρά, θα σκεφτεί ο άλλος, άμα λες εσύ δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Προφανώς. Άρα λοιπόν, η ουσία του ζητήματος είναι ότι πρέπει να έχουμε μείγμα ενεργειακής πολιτικής. Και το μείγμα της ενεργειακής πολιτικής μας θα πρέπει να μας δίνει έναν βαθμό μη εξάρτησης. Δεν θα πω ανεξαρτησίας. Γιατί εγώ δεν είμαι τόσο ρομαντικός όσο ο κύριος Φόσκολος, ο αγαπητός φίλος. Δεν είμαι τόσο ρομαντικός. Αλλά δεν μπορεί, ρε αδερφέ, όλοι να οδηγούνται σε μία κατεύθυνση και εσύ να θεωρείς ότι γνωρίζεις την πάσα αλήθεια και θα πας προς την άλλη. Πώς είναι δυνατόν? Και σε τελική ανάλυση, το βασικό ενεργειακό κείμενο της χώρας, αυτή τη στιγμή εν ενεργεία, μας λέει ότι θα έχουμε μείγμα ενεργειακής πολιτικής. Και με τους υδρογονάνθρακες, τους οποίους εάν και εφόσον βρούμε στην πατρίδα μας. Ναι, αλλά για να τους... κυρίως στις Κρήτης. Μάλιστα. Για να τους βρεις όμως, πρέπει να ψάχνεις και όχι να φεύγουν οι εταιρείες σου. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτά τα... δεν είναι πράσινα άλογα οι ΑΠΕ, είναι πράσινα άλογα αυτά που μας λένε. Αυτά τα πράσινα άλογα του τύπου, μιλάμε για τα τωρινά προγράμματα και μιλάμε για τα μελλοντικά, καταλαβαίνετε την αθλειότητα της τοποθέτησης. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Θα έρθει ο άλλος να κάνει μια γεώτρηση, να βγάλει φυσικό αέριο και όταν θα του πει θα βάλει τα καλά του τα λεφτά και όταν θα θέλει να κάνει παραπέρα θα του πει όχι, τελείωσε το πρόγραμμα. Δηλαδή ποιος άθλιος, χαζός, κουτόφραγκος, γιάνκης θα έρθει να το κάνει αυτό? Κανείς δεν θα έρθει. Αυτό που κάνουν είναι για να διώξουν όλες τις εταιρείες από την Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες του χώρου. Εγώ σας λέω γεωπολιτικός, ότι με αυτό το οποίο θα κάνουμε, ή εμπασχολούς είπαν ότι θέλουν να κάνουμε, θα στον αιώνα τον άπαντα αμήν, θα έχουμε ενεργειακώς εξαρτημένοι, θα απεκδηθούμε και τις μόνες ενεργειακές πηγές που παράγεται στη χώρα μας και δεν θα μπορούμε να καλύψουμε προφανώς τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές μας ανάγκες, διότι οι ΑΠΕ πολύ απλά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και θα εξαρτώμαστε συνεχώς από εισαγωγές φυσικού αερίου, από εισαγωγές τεχνολογίας ανεμογεννητριών κτλ. Και ξέρετε από πού έρχεται αυτή η τεχνολογία. Κατά βάση από τη Γερμανία, ναι. ΦΥΠΑΣ. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε να είμαστε, κατά τον κύριο αγαπητό φίλο και αξιότιμο καθηγητή Φόσκολο, προτεκτοράτο. Που κάποια τρολάκια τον λένε και συνωμοσιολόγο. Να πω στα τρολάκια, γιατί δεν γίνεται όταν μιλάνε και για τέτοια μεγέθη ανθρώπων, ότι ό,τι λέει ο κ. Φόσκολος έχει δίκιο και οι συνωμοσιολόγοι και οι άθλοι είναι αυτοί που βγαίνουν και τρολάρουν καθηγητές του επίπεδου του κ. Φόσκολου. Λοιπόν, κύριε φίλη, δεν τελειώνουμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Θα σας ευχηθώ... Καλό πνευματικό αγώνα να έχουμε όλοι μας. Και καλή Ανάσταση.
Καλή λαμπρίνα έχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Στις 12 η Ανάσταση. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.